400 μέτρα της μετοχής σε 22 λεπτά. Έχουμε καλύψει 8 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Είμαστε στα 500 μέτρα υψόμετρο, ακριβώς μπροστά μας. Στα 800 μέτρα είναι ο Βρύσινας. Θα αφήσουμε το ποδήλατο γύρω στα 2 χιλιόμετρα πιο κάτω. Το Ρέθυμνο ακριβώς μπροστά μας. Πάμε, πάμε! Έχουμε κλειδώσει το ποδήλατο εδώ για να αρχίσουμε την ανάβαση από τα 520 μέτρα περίπου υψόμετρο στην κορφή του Βρύσινα που είναι εκεί πάνω. Το μονοπάτι δεν το ξέρουμε από αυτή την πλευρά. Συνήθως πηγαίνουμε από δρόμο. Φύγαμε. Και τώρα απίθανο! Πω πω! Ναι! Υψόμετρο 600 μέτρα. Ανάβαση από το μονοπάτι. Πίσω μας όλο το Ρέθυμνο. Έχουμε κλείσει 700 μέτρα υψόμετρο. Η εκκλησία έχει φανεί εκεί.
Να, η εκκλησία είναι εκεί πάνω. Πάμε. Η εκκλησία είναι ακριβώς από πάνω μας. Αλλά το μονοπάτι δεν είναι καθόλου καλό, δεν βλέπω καθόλου. Πρέπει να πηγαίνω. Ίσως από εκεί. Φτάνουμε. Υψόμετρο 843 μέτρα, 32 λεπτά, σε ένα μονοπάτι που σχεδόν δεν το έβλεπα. Δεν το έχω ξανακάνει, να σας πω την αλήθεια. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Φτάσαμε. Ευχαριστώ. Πολύ κακό μονοπάτι. Κορφή Βρύσινα λοιπόν. Από τα Περβόλια εκεί κάτω, που είναι το σπίτι μου. Σε λιγότερο από 2 ώρες, 32 λεπτά κάναμε από το ποδήλατο, από τα 500 μέτρα μέχρι την κορφή του Βρύσινα. Δύο λεπτά ξεκούραση σε αυτή την πανέμορφη κορφή, την ρεθυμιώτικη κορφή. Πολύ πράσινο. Κορφή Βρύσινα. Είναι και 36. Αφήνουμε την κορφή για να κατέβουμε στο ποδήλατο. Και πώς πάνε τώρα εκεί. . 52 λεπτά. Και καθώς έχει τελειώσει η μπαταρία της κάμερας μου, θα συνεχίσω να τραβάμε το κινητό σε ό,τι διαδρομή έχει απομείνει. Αμάν μαρτύριο.
Στα διάλειμμα. Λάθος. Λάθος, λάθος, λάθος. Λάθος, προσέχουμε. Ω, α! Γαμώ το. Ας το να μην πω που. Πρέπει να είμαστε πολύ κοντά. Το ποδήλατο. Σαν να μου φαίνεται ότι το βλέπω. Πω. Και ναι, 59 λεπτά ανέβα κατέβα στην κορφή Βρύσινα. Πολύ ωραία. Σε 17 λεπτά έχουμε φτάσει Καστελάκια. Μετά από 20 λεπτά